ότι ως πνευματικός δεν εξέφρασε απλώς προσωπικές απόψεις. Αυτή είναι η αντίληψη, αυτό είναι το σχέδιο, αυτή είναι η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας για το ΕΣΥ. Όποιος έχει λεφτά θα έχει περίθαλψη και όποιος δεν έχει λεφτά να κάνει το σταυρό του. Και να περιμένει ένα στενοφόρο το οποίο δεν θα έχετε ποτέ. Αυτό λέει η Νέα Δημοκρατία. Ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης είπε σήμερα ότι δεν είναι προτεραιότητα χτες, ότι δεν ήταν προτεραιότητα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο κ. Κουμουτσάκος επίσης είπε ότι αυτά κριθήκανε σε εκλογές. Πήγαμε 40% τι θέλετε τώρα. Αυτή είναι η αντίληψή τους για τη δημόσια υγεία. Όταν εμείς λέμε ότι είναι υπέρτατη αξία η ανθρώπινη ζωή, σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία άλλη προτεραιότητα μεγαλύτερη από την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Άρα δεν υπάρχει καμία άλλη προτεραιότητα μεγαλύτερη από την ανασυγκρότηση και από τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Άρα λέτε δεν γίνεται αυτή να υπάρχουν 750 κενά μόνο στο ΕΚΑΒ και να κάνουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μάλιστα. Και να λένε πόσο αυξημένες είναι οι δαπάνες. Ποιες είναι αυξημένες οι δαπάνες? Οι μόνες αυξημένες δαπάνες αυτή τη στιγμή είναι στις ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία. Που είμαστε στο 35% και είμαστε πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το μόνο που τους νοιάζει είναι πώς θα δημιουργείται χώρος, ολοένα και μεγαλύτερος χώρος, για την κερδοφορία του κεφαλαίου, του ιδιωτικού κεφαλαίου, αναφορικά με τα νοσοκομεία. Αυτό τους νοιάζει.